centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Χριστάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Κύριε Χριστάκη, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό ακριβώς. Είμαστε 15 Απριλίου και εν μέσω μιας πανδημίας, η οποία όμοια της δεν έχουμε ξαναζήσει και ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε. Για τα άτομα με τα ειδικά προβλήματα, με τα ειδικά θέματα, με τις ειδικές ανάγκες, πόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες? Δηλαδή, πώς βιώνουν και πώς βιώνετε όλη αυτή την ιστορία? Κύριε Νατσούλη, θα σας πω. Καταρχήν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα για κανέναν μας. Σωστό. Όσο όμως τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τους ανθρώπους που δεν έχουν αντιμετωπίσουν τις ειδικές αυτές κατηγορίες ατόμων, ναι, ναι, φανταστείτε τι βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Που έχουν και το πρόβλημά τους, που έχουν και το υπόλοιπο πρόβλημα, μάλιστα. Φυσικά. Και το πρόβλημα ξεκινάει από ότι ο ίδιο το κράτος, θεωρώ, γιατί οι ασάφειες που υπάρχουν είναι, ναι, πάρα πολλές. Καλή ατομική ευθύνη, κύριε Νατσούλη, αλλά δεν φτάνει σε αυτές τις περιπτώσεις για να αντιμετωπιστεί, ναι, αυτό το θέμα. Ναι. Όταν με μη οριζόντια και μη καθολικά μέτρα δεν διασφαλίζονται οι άνθρωποι με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικοί αυτών, πείτε μου πώς θα το κάνουνε. Εμείς σαν σύλλογος και σαν Περιφερειακή Ομοσπονδία, ναι, αλλά και σαν Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, επανειλημμένως έχουμε ζητήσει να συμπεριληφθούν σε όλα τα μέτρα στήριξης όλες αυτές οι ευπαθείς ομάδες, όμως οι διαχωρισμοί συνεχίζουν παρόλες τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις μας και απαιτήσεις μας. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, εκτός από τον ιό, συζητάμε και τα επιδόματα και σήμερα και τα λοιπά, και όλες αυτές τις μέρες έχουμε και αυτό το κομμάτι στην εκπομπή μας. Από αυτές τις βοήθειες δεν παίρνετε τίποτα? Δεν υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα για μέα? Κύριε Νατσούλη, θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ένα αλαλούμ στο τι εννοούμε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Θα σας θέσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν εμείς, σαν υπεύθυνοι του Συλλόγου Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας, ναι, και έπανε με τους Πανελλήνιους Ομοσπονδίες, ναι, ναι, μας, ναι, απαιτούμε από την αρχή, διότι μιλάμε για μία νόσο μεταδοτική με την αφή, φωνάζουμε, ναι, όλοι για την προστασία και την αντίληψη, ναι, και εμείς φωνάζουμε για να μπορούν τα άτομα που εργάζονται ως τυφλοί να μπορέσουν να πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού. Μάλιστα. Το κράτος τους έχει εκτός ΚΑΔ. Φανταστείτε τώρα. Από εκεί να το πιάσουμε για να δείτε τι διαχωρισμοί υπάρχουν. Να μην μιλήσουμε για νοκατοσταλούμενους, να μην μιλήσουμε για ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά. Να μην μιλήσουμε. Που είναι πιο ευάλωτοι ακόμη προς το συγκεκριμένο ιό. Δηλαδή είναι νούμερο ένα στη λίστα για επικινδυνότητα. Εγώ σαν Ειρήνη θεωρώ ότι φυσικά και είναι η νούμερο ένα ευάλωτες περιπτώσεις. Γιατί ναι, μπορεί να μην έχουν κάποιο άλλο θέμα ως προς το να πάθουν κάτι έξτρα. Σαν, δεν έχουν κάποια άλλη πάθηση, ναι, όμως όταν δεν μπορούν να προφυλαχτούν μη βλέποντες, ναι, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Είναι ένα από τα πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σας, ναι, φέρω. Ναι. Επίσης, όσον αφορά τη διαδικασία τώρα που μου είπατε για τα επιδόματα και τα συναφή, ναι, καταρχήν τα ΚΕΠΑ έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και ήταν δεδομένο ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που αυτό, θα σταματούσε. Αυτό, γιατί μιλούσα παραδείγματος, Ειρήνη, μιλούσα με την φίλη μας την Ειρήνη από τα Κρύα Νερά. Γνωρίζω την κυρία Ειρήνη, ναι. Προσπαθεί τόσα χρόνια να μπορέσει να βγάλει μια άκρη, κάτι να γίνει και δεν μπορεί. Δηλαδή είναι, κύριε, απίστευτο Νατσούλη, αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Επειδή τη γνωρίζω την περίπτωση, ναι, δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι, νομίζω, όχι, ότι είναι προτιμότερο να μιλήσουμε για γενικευμένες περιπτώσεις. Είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε πόσο μπορεί να μπλέξουν αυτοί οι άνθρωποι στα γρανάζια μιας γραφειοκρατίας, χωρίς να μπορούν να βρουν μια άκρη, επαναλαμβάνω, στο πρόβλημά τους. Δηλαδή, κύριε Νατσούλη, θα αν είναι πω δύο πράγματα. Καταρχήν, έτσι και αλλιώς κολλησιουργούσαν οι επιτροπές, οι διαδικασίες, και πολύ επιτροπές πριν από αυτό. Φανταστείτε, γιατί τώρα δεν συνεδριάζουν οι επιτροπές του ΚΕΠΑ? Τι φοβούνται, μην κολλήσουν κορονοϊό? Καταρχήν, είναι για την προστασία των ίδιων των ατόμων με αναπηρία. Έγινε η πάυση. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να είχε βρεθεί μια χρυσή τομή, ναι, με την οποία. Όσο όμως δεν συνεδριάζουν, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει δύο δραχμές. Κύριε Νατσούλη, κοιτάξτε να δείτε, ναι, τι γίνεται. Από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουν πάψει οι επιτροπές των ΚΕΠΑ, όσοι ήταν για συνέχιση των επιδομάτων, ναι, ή της αναπηρικής σύνταξης, της, ναι, πόρης,
οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει παράταση να παίρνουν το επίδομά τους ή τη σύνταξή τους την αναπηρική, ναι, μέχρι νεοτέρας, μέχρι να επανέλθουμε και να μπορέσουν να ξαναπεράσουν επιτροπή. Αυτή θεωρώ ότι ήταν εντός εισαγωγικών η τυχερή της κατάστασης. Ναι. Αυτοί όμως που ήταν να περάσουν για πρώτη φορά επιτροπή και έχουν παγώσει, θεωρώ ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια τομή, ναι, με εξειδικευμένα ραντεβού και μέτρα ασφαλείας και προστασίας να μπορούν να πάνε. Ναι. Για να ξεκινήσουν τις διαδικασίες τους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αυτή τη στιγμή μένουν εκτός και από τα προνοιακά επιδόματα. Από όλα. Με αυτό ακριβώς λέμε. Δεν παίρνουν φράγκο αυτοί. Ναι, δεν παίρνουν τίποτα. Δυστυχώς. Τίποτα. Δυστυχώς. Και πρέπει να βρεθεί κάτι, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρουμε πόσο θα τραβήξει ακόμα και πότε θα ξαναρχίσουν να συνεδριάζουν οι και αν θα ξεκινήσουν, κύριε Νατσούλη, πείτε μου λίγο, όταν υπήρχε ήδη ο χρόνος. Ποιον θα πρωτοεξετάσουν. Τρεις μήνες αναμονή της αίτησης για να περάσει από επιτροπή. Σε πόσο χρόνο θα περάσουν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, που μαζεύονται. Πείτε το, κύριε Χριστάκη, αν πούμε ότι σήμερα λύγει η καραντίνα και ξανασυνεδριάζουν οι επιτροπές, πότε θα περάσω εγώ? Εξαρτάται πάλι από το πότε καταθέσατε την αίτησή σας. Γιατί άλλο να την καταθέσατε ακριβώς μία μέρα πριν κλείσουν τα ΚΕΠΑ και άλλο να την είχατε καταθέσει δύο μήνες πριν. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να πάτε και ένα χρόνο μετά. Να πάω γιατί ένα χρόνο μετά. Ακριβώς αυτό λέω. Θα πάω ένα χρόνο μετά. Αυξάνονται. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα πάω ένα χρόνο μετά. Δυστυχώς, κύριε Νατσούλη, εμείς χρόνια φωνάζαμε και για την ενίσχυση του βοήθεια στο σπίτι. Γιατί ξέραμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή η οποία. Αυτό που ζούμε, βέβαια, δεν το φανταζόταν κανένας. Αλλά σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, το βοήθεια στο σπίτι είναι αυτό που θα μπορούσε να προστατέψει τους ανθρώπους με ευπαθείς και αναπηρίες και ομάδες. Ναι. Που θίγονται πιο ευάλωτα σε αυτά τα πράγματα. Ζητούσαμε την ενίσχυση γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανθρώπους να τους βοηθήσουν, ούτε και μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά κέντρα για την περίθαλψή τους. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο. Για το 400 επίσης έχουμε ένα ερώτημα τώρα που θέλω και από εσάς μια άποψη. Βλέπετε ότι και για το 400 ακόμα γίνεται πάρα πολύ συζήτηση ποιοι το παίρνουν, ποιοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι κτλ. Και επειδή γνωρίζουμε τις δυσκολίες στην αγορά εργασίας και για τα ΑΜΕΑ, εδώ τι γίνεται με τις κάρτες ανεργίας που τυχόν έχετε κι εσείς και που πιθανά να είστε και έξω τώρα από αυτό που γίνεται. Θα σας πω, κύριε Νατσούλη, τι ακριβώς γίνεται. Από τους δικαιούχους λοιπόν, και από. Η κάρτα ανεργίας που εκδίδει οποιοδήποτε έχει περάσει από επιτροπή και ΚΕΠΑ. Ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ. Θα είναι για δύο χρόνια, για τρία χρόνια. Το ίδιο ισχύει και η κάρτα ανεργίας του. Εγώ θα σας πω το άλλο όμως, ότι το θέμα δεν είναι. Ο κόσμος σκέφτεται ότι αυτοί παίρνουν το επίδομα της πρόνοιας. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ένα επίδομα προνοιακό καλύπτει, αν καλύπτει, τις ανάγκες τις ιατροφαρμακευτικές που ενδεχομένως έχει ο κάθε άνθρωπος. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, ας σκεφτούμε λίγο το πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο με αναπηρία να μπορέσει να βγει στο χώρο εργασίας και κάθε πότε του δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και ένα τρίτο και βασικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι λογικό να έχουν κάρτες ανεργίες πάνω των 2 και των 3 ετών. Ναι. Συμφωνώ με την άποψη των ΑΕΡΓΟΝ που μίλησε πριν και ο κύριος. Εντάξει, και αυτό δεν είναι απόλυτο γιατί. Το τήρησε όμως. Ναι, δεν μπορώ να τον. Αυτό ήθελα να τονίσω, κύριε Νατσούλη. Δεν μπορεί να είναι απόλυτο. Ξέρετε, γιατί κύριε Χριστάκη, είναι ας πούμε. Εγώ θα σας πάω σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, σήμερα 65 ετών. Ναι. Ποιος τον παίρνει στην εργασία? Αυτός ο άνθρωπος μοιραία δεν θα έχει και μια κάρτα και 5 και 6 ετών? Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτός θέλει να δουλέψει, αλλά ποιος τον παίρνει 65 ετών? Αυτόν μπορούμε τον θεωρήσουμε το άνεργο. Το πρόβλημα, κύριε Νατσούλη, θεωρώ ότι ξεκινάει στο ότι δεν μπορούσαμε ποτέ με έναν κρατικό μηχανισμό να ελέγξουμε τελικά τη μαύρη εργασία. Σίγουρα υπάρχει και αυτό. Σίγουρα υπάρχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν δεξιά και αριστερά κάποια μαύρα. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις των πραγματικών ανέργων και πάνω από τα 4-5 χρόνια. Έτσι. Ακριβώς. Όλα υπάρχουν. Στη ζωή όλα υπάρχουν. Υπάρχουν και άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν μέρος ευθύνης σε όλο αυτό. Αρκεί σε αυτούς που λένε αυτό να μην θεωρούν ότι όλοι. Γιατί αυτό ουσιαστικά έβγαινε από τις προηγούμενες συζητήσεις. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Ότι όλοι όσοι είναι 4 και 5 και ακριβώς, κάτι βρίσκουν και τα λοιπά. Θα μου επιτρέψετε την έκφραση, κύριε Νατσούλη, ότι ως αιτιολογία για να μην το δώσουμε το 400 και σε άλλους. Καταλάβατε. Είναι εντός εισαγωγικών η έκφραση που θα πω, το τσουβάλιασμα των ανθρώπων.
θεωρώ ότι δεν πρέπει να την γίνεται σε καμία όλοι, περίπτωση. Με αυτή τη λογική. Την πληρώνουν όλοι και οι πραγματικοί που ψάχνουν. Αλλά δεν μπορούν να βρουν ούτε 4, ούτε 5, ούτε 6 χρόνια. Ούτε μήνα δεν μπορούν να βρουν δουλειά, όχι για χρόνο κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μας ρωτάνε εδώ, κύριε Χριστάκη, αν έχετε κάποια ενημέρωση πότε θα ανοίξουν τα ΚΕΠΑ και τι γίνεται και με τις συνταγές. Με τις συνταγές ξέρουμε ότι έχει δοθεί παράταση. Ναι. Ότι μετά τη λήξη βέβαια στα χρόνια νομίζω ότι υπάρχει και το ηλεκτρονικό το ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, υπάρχει ναι. η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει άειλοι, να μπορούν. Πώς τη λένε, άειλοι τώρα. Άειλοι, νομίζω ναι. ότι μπορούν να εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο είτε με κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού και σε κάποια κέντρα υγείας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμα εδώ σε εμάς αυτό. Συνήθως τα ΜΕ έχουν τρίμηνες, εξάμηνες συνταγές. Συνήθως ναι. Ναι. Μάλιστα. Συνήθως ναι. Ωραία. Απλά και εδώ υπάρχει ένα θέμα, θα μου επιτρέψετε. Γιατί δέστε τώρα πόσο σοβαρό είναι αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Νατσούλη. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μόνο τα φάρμακα που παίρνουν. Είναι και οι θεραπείες οι οποίες κάνουν, ειδικές εργοθεραπείες, ειδικές φυσικοθεραπείες. Τι και όταν όλα αυτά, αυτά πάνε πίσω και στα. Φυσικά δεν μπορούν να τα κάνουν. Νευροπαθείς, είναι πολλές κατηγορίες. Είναι πάρα πολλά, κύριε Νατσούλη, και σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά με αναπηρία που, και βαριά νοσήματα, οι οποίοι αναγκάζονται να πάνε στη δουλειά τους γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ακόμα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μεταφέρουν κάτι στο σπίτι τους και να κουβαλάνε μια ζωή την ενοχή ότι κάναν κακό στο παιδί τους αύριο μεθαύριο. Είναι πολλά αυτά που δημιουργούνται σαν ερωτήματα. Εσείς σαν σύλλογος εδώ των ΑΜΕΑ, όλα αυτά τα λέτε κάπου, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να τα ακούει αυτές τις ώρες, γι' αυτό θέλαμε κύριε να Νατσούλη, βγάλουμε. Θα σας πω, εμείς επανειλημμένως, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέσα στην Ελεγκτική Επιτροπή της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, πέρα από το Σύλλογο Τυφλών, εμείς λοιπόν σαν δευτεροβάθμιο σωματείο, καθώς και με το τριτοβάθμιο που ανήκουμε, που είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, επανειλημμένως σε όλους τους αρμόδιους έχουμε στείλει τα αιτήματά μας και μέχρι ο πρόεδρος της, ο κύριος Βαρδακαστάνης, έχει στείλει επιστολές μέχρι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για αυτά τα ζητήματα. Κάποια πάνε για επίλυση, κάποια δεν έχουμε απαντήσεις. Δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από πλευράς μας. Προσπαθούμε μεταξύ των συλλόγων να είμαστε σε συνεννόηση, να δούμε τι προβλήματα προκύπτουν. Μήπως μπορούμε και τα λύσουμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Έχω την εντύπωση η πολιτεία σας ακούει εσείς ανάμεσά μας όλο αυτό το καιρό που περνάμε αυτά τα ζόρια. Κύριε Νατσούλη, να σας πω την προσωπική μου άποψη σε όλο αυτό. Θα σας πω ότι σε επικοινωνίες που είχα η ίδια μου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την κατάσταση και κάποιοι που δεν την αντιλαμβάνονται. Μάλιστα. Όμως θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάτσουμε να αναλωθούμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή επήγει να βρούμε λύσεις. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή για μένα επήγουν οι λύσεις. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας, κύριε Νατσούλη. Να ευχηθώ και στον κόσμο καλή εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα. Και καλή Ανάσταση. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Πώς σκέφτεστε να το περάσετε το Πάσχα? Πώς αλλιώς το σπίτι. Όπως όλοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Χριστάκη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.